Θες να το ξαναπώ? Θέλω να σταματήσεις τη δουλειά. Σοβαρά μου το ζητάς αυτό ή μου κάνεις πλάκα? Με βλέπεις να γελάω? Δεν ξέρω τι να πω. Εγώ απορώ με την έκπληξή σου. Δεν περιμέναμε τίποτα να μου πεις κάτι τέτοιο. Κακός. Λοιπόν, κάνε τον μπάνιο σου και έλα μέσα να συζητήσουμε. Πιστεύω ότι άνοιξε το στόμα σου και μου είπε να σταματήσω να δουλεύω. Δηλαδή, τόσο καιρό όσο μου έλεγε ήταν παραμύθια, δεν με θεωρεί καν για τίποτα. Αυτό κατάλαβε. Αυτό! Αφού δεν πιστεύει ότι έχω το δικαίωμα να δουλεύω, να είμαι δημιουργική, τι με θες δηλαδή? Να είμαι κλεισμένη με στο σπίτι, διακοσμητική με θες στη ζωή σου? Αμφισβητείς την αγάπη μου? Εγώ δεν σε στήριξα. Αλλά είσαι των άκρων. Ή θα κάθεσαι όλη μέρα με στο σπίτι, όπως κάνεις τόσα χρόνια, ή θα εξαφανίζεσαι. Θα πέφτεις με τα μούτρα στη δουλειά και θα χτυπάς 18 ώρα. Δεν έχεις το μέτρο, κοπέλα μου. Μιλάς εσύ για μέτρο? Καταρχήν δεν αμφισβήτησα την αγάπη σου. Τις ιδέες σου αμφισβητώ και δεν μου κάνουν. Μιλάς σαν κλασικός Ελληνάρας του 1800 που θέλει τη γυναίκα στο σπίτι, στο κρεβάτι και για φιγούρα δίπλα του. Ωραία. Τα ακούσαμε κι αυτό. Μήπως είσαι εσύ της υπερβολής? Γιατί εγώ μεγάλωσα από μικρό παιδί στο Λονδίνο και έχω υιοθετήσει άλλη νοοτροπία. Έχω άλλα πρότυπα εγώ, καταλαβες? Τα είδαμε τα πρότυπά σου ποια είναι. Η γυναίκα για το σπίτι. Αλλά βέβαια η μάνα σας δεν δούλεψε και ποτέ, οπότε το πέρασε αυτό και σε εσάς. Τη μάνα μου να την αφήσεις ήσυχη εκεί που είναι και να μην την πιάνεις στο στόμα σου. Γιατί αν ο πατέρας μου έχτισε όλη αυτή την αυτοκρατορία, το όφιλε κυρίως στη μάνα μου. Γιατί είχε μυαλό ξηράφι και βασιζόταν στις συμβουλές της. Μακάρι να της έμοιαζες! Μακάρι να της έμοιαζα, ε. Δηλαδή να έχω μυαλό ξηράφι και να το χρησιμοποιώ κάνοντας μανικιούρ, πεντικιούρ και μαλλιά όλη μέρα! Ως εδώ. Μην τον προχωρήσεις. Αχιλλέα, προσπαθείς να μετατοπίσεις τον καυγά? Δεν έπρεπε να με ενοχλήσουν όλα αυτά που μου είπες. Εγώ όσες φορές τσακωθήκαμε, άνοιξα ποτέ το στόμα μου και να σου πω για τη μάνα σου, τον πατέρα σου και όλο σου το ζωή. Θέλεις να σου ζητήσω συγγνώμη γι' αυτό? Ωραία λοιπόν, συγγνώμη. Η ουσία όμως παραμένει η ίδια. Και επιμένω, έχεις άλλα πρότυπα και είσαι μικροαστός. Το βιολί σου, έτσι. Θες να με εξοργήσεις τελείως αυτό που προσπαθείς να πετύχεις? Συνέχισε. Συνέχισε και είσαι πολύ κοντά. Γιατί ψέματα είναι? Ξέχασες τι μου έκανες τότε που δούλευα στο θέατρο? Αν μπορούσες, φυλακισμένη στο σπίτι θα με είχες. Τα ίδια έκανε και ο Ματθαίος στην Αναστασία. Και τα ίδια κάνει και ο αδερφός σας ο Νεκτάριος. Πρόσεξε, γιατί πάλι πιάνεις στο στόμα σου την οικογένειά μου και με έχεις φέρει στα όρια μου. Είμαι στα όρια μου. Τα δικά μου τα όρια τα ξεπέρασα προπολού. Με πρόσβαλες. Ναι, γιατί είσαι των άκρων. Γιατί θες να δουλεύεις 24 ώρες το 24ωρο και εγώ δεν το αντέχω αυτό. Τελείωσε! Κι αν σ' αρέσει! Όχι λοιπόν, δεν μου αρέσει! Δεν θέλω να ανοίξω το στόμα μου να πω τίποτα γιατί θα το μετανιώσω. Πού πας? Κάπου να κοιμηθώ. Οπουδήποτε αλλού εκτός από εδώ πέρα μαζί σου. Ή κλειστό ή απάντησε. Μου σπάει τα νεύρα πρωί-πρωί. Γιατί δεν απαντάς? Γιατί έτσι μ' αρέσει. Η Δάφνη. Κανόνισε να γίνουμε νούμερο. Όχι σε μένα, αν το λες. Ξέρω να συμπεριφερθώ. Καλώς ήρθατε! Καλώς σας βρήκαμε, Ρωμαίο μου. Μελινάκι μου! Αθηνούλα μου, πώς έχεις ομορφήνει εσύ έτσι? Μα δεν μου μοιάζει πάρα πολύ. Λοιπόν, ανυπομονή να παίξει με τις δικές σας. Έλα την πάω μέσα, έλα. Αγάπη μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Αχ, μου είχε λείψει η Κύπρος. Αλίμονο, βρε. Αφού ξέρεις πόσο σας αγαπάμε. Κουκλίτσα μου, εσύ.
Ξέρεις τι λένε για τους φίλους. Ο Έλμπερτ Χάμπερ. Ήρθες. Ο φίλος είναι ο μοναδικός άνθρωπος που ξέρει τα πάντα και ακόμη σε συμπαθεί. Δεν μου λέτε, είσαστε κάπως εσείς οι δύο ή μου φαίνεται? Όχι, μια χαρά είμαστε. Καλέ, ναι. Πώς το φαντάστηκες αυτό? Κοριτσάκι μου. Και έτσι τον χώρισα. Πάντως, Ρωμαία μου, μου έπεσε βαριά η χιλόπιτα. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Άσχετο. Είσαστε κάπως ή μου φαίνεται? Όχι, μια χαρά είμαστε. Μπράβο, Δάφνη, πάντως. Δίκιο είχες, καλά έκανες και τον χώρισες στο Μύρο. Μήπως περίμενε να τον κυνηγήσεις? Και αν τον κυνηγήσουμε, εγώ ασπάζομαι αυτό που έχει πει ο Ουγκό. Οι άντρες κυνηγάνε, οι γυναίκες ψαρεύουν. Συγγνώμη που θα ξαναρωτήσω. Είσαστε κάπως ή μου φαίνεται? Εντάξει, καλά είμαστε. Λοιπόν, εγώ πρέπει να πάω στη δουλειά. Θα τα πούμε το μεσημέρι, Δάφνη. Γεια σου, Ρωμαίο. Στο καλό. Και εγώ πρέπει να φύγω, Δάφνη. Εργάζομαι τώρα. Φεύγει σε λίγο. Είσαστε κάπως ή μου φαίνεται? Όχι. Εντάξει είμαστε. Καλά. Γεια σου, Ρανιά. Τι κάνεις? Καλά κι εγώ. Ήθελα να σου ζητήσω συγγνώμη για το χθεσινό. Ναι, η γυναίκα μου ήταν. Ήρθε απρόπτα, δεν το περίμενα. Ναι, δεν έφταιγα, αλλά... Εντάξει, ενστάθηκα άσχημα. Πόσο περισσότερο εσύ. Τέλος πάντων, εντάξει. Απλά ήθελα να σου ζητήσω συγγνώμη. Έγινε, θα τα πούμε. Γεια. Τι έγινε, ρε Χριστό? Έγινε ότι... Χτες έζησα τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Ήρθε η Αλίκη ξαφνικά. Εγώ είχα την άλλη στο μπάνιο. Δεν ξέρω ακόμα πώς τη γλίτωσα. Άστα. Εν πάση περιπτώσει, πήρα να ζητήσω συγγνώμη της κοπέλας. Ποιας κοπέλας? Αυτής που ήταν χαλαρή? Εντάξει, Βραχιλιά, δεν τη μάζεψα και από τον δρόμο. Αισθάνθηκα άσχημα. Αμήχανα. Στα έλεγα. Κάπως έτσι σε τυλίγουνε. Γενικώς δηλαδή σε τυλίγουνε. Τέλος πάντων, ας μην το συζητήσουμε άλλο αυτό. Εσύ τι έχεις και είσαι στη τσίτα? Φαίνεται, ε. Και πού είσαι ακόμα? Λοιπόν, την κάνω για το εινοπηγείο. Ρωμαία μου! Αχ, δεν είμαι πολύ καλή στην κυπριακή κουζίνα. Τι κάνεις? Μουά. Καλά είμαι, εσύ? Τι ρωτάω, λάμπεις, λάμπεις! Ευχαριστώ. Η Μελίνα, είχαμε πει ότι θα συναντηθούμε, ότι θα μαγειρέψεις. Ήρθε και η Μελίνα. Καλώς την. Καθίστε. Συγγνώμη, δεν θέλω να φανώ γραφική. Αλλά είσαστε κάπως ή μου φαίνεται? Όχι. Αχ, καλά, εντάξει, μην με δίνετε. Λοιπόν, άντε, σερβιριστείτε. Θα το διερευνήσω εγώ. Τι θα διερευνήσεις? Το θέμα της κυπριακής κουζίνας θα το διερευνήσω. Δεν θα μείνω εγώ πάρα πολύ. Είσαστε κάπως ή μου φαίνεται? Όχι. Καλά, εντάξει, συγγνώμη. Σας πιστεύω. Έχουμε τουλάχιστον όρεξη. Όλο και κάτι θα γίνει. Για πες τα νέα σου, ρε Δάφνη. Τι να πω, σας τα έχω πει όλα εγώ. Ο Αχιλλέας ό,τι θέλει θυμάται. Είσαστε κάπως ή μου φαίνεται? Όχι, εντάξει, δεν ξέρω την απάντηση. Τέλος πάντων, μάλλον εγώ θα είμαι κάπως. Thank you.
Καλό. Mm. Σου βάλω. Συνεννοηθήκαμε ότι θα ακυρώσει τα απογευματινά σου ραντεβού και έκλεισε εισιτήρια για το θέατρο. Μη φωνάζεις, ακούγεσαι. Προσπάθησα, αλλά δεν γίνεται. Πήρα τηλέφωνο και οι άνθρωποι είχαν ξεκινήσει ήδη. Λοιπόν, έφυγα. Να πας με τη Δάφνη μόνος στο θέατρο. Και έλα εδώ λίγο. Δεν ξαναπες το αυτό. Να πάω στο θέατρο μόνος μου με τη Δάφνη. Πρόσεξε, Μελίνα. Γιατί αυτή τη φορά θα το φτάσω στο άκρο μαζί σου, έτσι. Θα το διαλύσουμε, στο λέω.